Μάρα οι Τούρκοι επιδίωξαν να δημιουργήσουν θερμό επεισόδιο. Είδαν δεν τους βγαίνει το ζήτημα με τους μετανάστες και οι ίδιοι κομάντος πυροβόλησαν εναντίον ελληνικής περιπόλου. Το περιστατικό βεβαίως έχει επιβεβαιωθεί και από την ελληνική αστυνομία από έμπειρους αξιωματικούς. Συνέβη στον ποταμό Εύρο. Όταν η ελληνική περίπολος λοιπόν βρισκόταν από τη μία πλευρά, από την άλλη βρίσκονται κάποιοι από τους κομάντος που έχουν έρθει εδώ στον Εύρο. Έτσι λοιπόν έριξαν σφαίρα σε ευθεία βολή, όχι στον αέρα, θέλανε δηλαδή νεκρό Έλληνα αξιωματικό ένοπλο, είτε της αστυνομίας είτε και του ελληνικού στρατού που εκείνη την ώρα περιπολούσαν στον Εύρο. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό και πρέπει να πούμε ότι οι Έλληνες με ψυχραιμία αντέδρασαν, καθώς δεν ήθελαν να δημιουργηθεί μια ένταση που κανείς δεν ξέρει ποιες θα ήταν οι συνέπειες. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα και έχουν γίνει συστάσεις για την αυτοπροστασία των Ελλήνων αξιωματικών προκειμένου να αντιμετωπίζονται αυτά τα περιστατικά, το οποίο είναι πρωτοφανές, καθώς είπαμε είναι σε ευθεία βολή, δηλαδή θέλανε νεκρό αξιωματικό. Είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι πάρα πολύ σοβαρό για την εξέλιξη των καταστάσεων εδώ πέρα. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε, και αυτό έχει και την αξία του, είναι ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα και στον ποταμό Εύρο, βάζοντας φράγματα, βάζοντας σειρματοπλέγματα κατά μήκος του ποταμού, προκειμένου να περιορίσουν τις ροές. Αυτά από εδώ νομίζω ότι είναι.